Στην τελική ευθεία για τον ορισμό ημερομηνίας εκδίκασης της υπόθεσης του διπλού φωνικού στη Μακρινίτσα τον Απρίλιο του 2021 οδηγεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών αναφορικά στις πραγματογνωμοσύνες των ειδικών για την ψυχική κατάσταση του 32χρονου, ο οποίος κατακριούργησε την 28χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και τον 30χρονο αδελφό της. Συγκεκριμένα, πριν από λίγες μέρες διαβιβάστηκαν στον ανακριτή Βόλου τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης δύο ειδικών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο Μακελάρης έχει μερικό καταλογισμό της διπλής δολοφονίας της πρώην σύζυγου του και μητέρα του παιδιού του και του αδελφού της στις 5 Απριλίου. Οι πραγματογνωμοσύνες και τα πορίσματα αυτών μας δικαιώνουν απόλυτα. Δηλαδή, διαπιστώνουν οι πραγματογνώμονες μετά από πάρα πολλές συνεδρίες που έκαναν στο χώρο όπου κρατείται ο κ. Ραυτόπουλος, όπου είναι το ψυχιατρικό τμήμα του Κορυδαλού, και ειδικότερα διέγνωσαν ότι πάσχει από παρανοϊκή ψύχωση σε έδαφος βαριάς μεικτής διαταραχής της προσωπικότητάς του. Μάλιστα προχωρούν και αξιολογούν και το γεγονός τι είχε συμβεί κατά το χρόνο που έγινε η πράξη και δηλώνουν ότι το χρόνο της τέλεσης των πράξεων βρίσκονταν σε κατάσταση νοσηρής διαταραχής των πνευματικών του λειτουργιών και δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα της πράξης ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του. Θεωρώ ότι το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης δικαιώνει απόλυτα τον κατηγορούμενο και τη θέση του και φαίνεται για άλλη μια φορά ότι δεν ήταν προσχηματική η θέση της υπεράσπισης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 32χρονου σημείωσε ότι ο τεχνικός σύμβουλος που όρισαν οι γονείς των αδικοχαμένων αδελφών δεν κατέθεσε μέχρι στιγμής τεχνική έκθεση παρότι είχε παραστεί στις συνεδρίες των πραγματογνωμόνων, ενώ ο κατηγορούμενος δεν είχε τεχνικό σύμβουλο διότι η υπεράσπιση είχε τα πιστοποιητικά του Κέντρου Ψυχικής Υγείας που βεβαιώνουν την κατάστασή του. Από την αντίθετη πλευρά διορίσαν τεχνικό σύμβουλο. Εμείς δεν διορίσαμε τεχνικό σύμβουλο γιατί υπήρχαν όλα τα έγγραφα που πιστεύουμε ότι αποδείκνυαν τον ισχυρισμό μας και ειδικά του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής. Ωστόσο, ο τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά των πολιτικών αναγόντων δεν έχει καταθέσει ακόμα κάποια τεχνική έκθεση. Μετά την κατάθεση, αν τελικώς καταθέσει, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα το διαβιβάσει αρμοδίως στο αρμόδιο συμβούλιο για να αποφανθεί για το κατηγορητήριο και να εισαχθεί σε δίκη η υπόθεση. Ο 32χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται με ισχυρή φαρμακευτική αγωγή στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλού και αναμένεται πλέον ο φάκελος του να αποσταλεί στην εισαγγελία εφετών προκειμένου να βγει το κατηγορητήριο και να οριστεί δικάσιμος. Υπενθυμίζεται ότι ο Μακελάρης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο και κατασυρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βιαιότητας και άσκησης βίας για παράνομη οπλοφορία και για οπλοχρησία. Το μακελιό έγινε τη Δευτέρα 5 Απριλίου στις 7.30 το βράδυ στη Μακρινίτσα. Ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της εν διαστάσει σύζυγου του, κραδένοντας μαχαίρι με λάμα 25 εκατοστών. Η 52χρονη μητέρα της άτυχης Κωνσταντίνας έβαλε τις φωνές. Ο δράστης επιτέθηκε και σε αυτή και την τραυμάτισε στο πρόσωπο και στο χέρι. Ο πατέρας της Κωνσταντίνας πήρε τον τρίχρονο γιο της και ανέβηκαν στον πάνω όροφο του σπιτιού. Ο 32χρονος επιτέθηκε στην 28χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και τη μαχαίρωσε στην καρδιά και στον λαιμό. Κατόπιν επιτέθηκε στον 29χρονο αδελφό της, καταφέρνοντάς του θανατηφόρα χτυπήματα στην καρδιά και στην κοιλιακή χώρα. Ο δράστης συνελήφθη το ίδιο βράδυ από τους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν στα Άνω Λεχόνια.